The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Σας καλωσορίζουμε στο webinar της εταιρείας Alphanetrics με θέμα AutoCAD Plant 3D 2022 Piping and Instrumentation Diagrams. Το όνομά μου είναι Γιώργος Δημητρίου και εργάζομαι στην εταιρεία Alphanetrics ως Senior CAD Engineer και υπεύθυνος για τα 3D Printing Services. Το webinar αυτό είναι το δεύτερο από μια σειρά webinars που αφορούν το, επιτρέψτε μου την έκφραση, το αφιέρωμα στο AutoCAD Plan 3D. Όλα μας τα webinar, όπως ίσως γνωρίζετε, ανεβαίνουν στο YouTube κανάλι μας, Alphanetrics Webinars. Εδώ επίσης βρίσκεται και το προηγούμενο webinar που κάναμε πριν από δύο εβδομάδες, που αφορούσε το Plan 3D, Plan 3D 2022 Toolsets Overview. Εδώ, σε αυτό το webinar, το προηγούμενο είδαμε μια γενική επισκόπηση του Plan 3D της έκδοσης 2022 και στο σημερινό webinar θα αφιερώσουμε χρόνο στη σχεδίαση, στη δημιουργία μάλλον, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε process diagrams μέσα στο Plan 3D 2022. Επομένως, καλό θα ήταν, εάν δεν έχετε παρακολουθήσει το προηγούμενο σεμινάριο, να ρίξετε μια ματιά εδώ στο YouTube κανάλι μας, έτσι ώστε να το συνδέσετε καλύτερα με αυτά που θα πούμε σήμερα. Όταν δημιουργείται P&ID σχέδια, δημιουργείται τη σχηματική απεικόνηση μιας εργοστασιακής εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα συστήματά της. Κατά τη δημιουργία αυτών των P&ID σχεδίων υπάρχουν διάφορες εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε πριν την τελική έκδοση αυτών των σχεδίων. Μερικές από αυτές τις εργασίες περιλαμβάνουν την προσθήκη προτύπων βιομηχανικών συμβόλων στο σχέδιό σας, περιλαμβάνουν επίσης το κόψιμο και την ένωση γραμμών, τον ορισμό της κατεύθυνσης της ροής, την προσθήκη ετικετών και σήμανσης, σύμφωνα βεβαίως με τα βιομηχανικά πρότυπα, τον εντοπισμό και διόρθωση πιθανών ασυνεπειών, καθώς και την πρόσβαση στις πληροφορίες του έργου. Σε αυτό το webinar θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το P&ID module του προγράμματος AutoCAD Plan 3D. Είπαμε ότι στο προηγούμενο webinar αναφέραμε ότι το AutoCAD Plan 3D είναι ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα, αποτελείται από διάφορα modules, μεταξύ των οποίων είναι και το P&ID module, που θα δούμε σήμερα. Έτσι λοιπόν μπορείτε να δημιουργήσετε και να διορθώσετε και να διαχειριστείτε 2D διαγράμματα σωληνώσεων και υποσυστημάτων μετρητικών διατάξεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις. Ας δούμε λοιπόν για το κομμάτι του P&ID πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να προσθέσουμε υπάρχοντα σχέδια στο project μας. Στο AutoCAD Plan 3D, τα νέα project συχνά αποτελούνται από ένα συνδυασμό νέων σχεδίων και τμήματων παλαιών σχεδίων, τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά. Για να συσχετίσετε σωστά όλα αυτά τα απαιτούμενα σχέδια σε ένα project, χρειάζεται να γνωρίζετε το σωστό τρόπο δημιουργίας νέων σχεδίων, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης υπαρχόντων σχεδίων. Εδώ θα δούμε μερικές από τις δυνατότητες του προγράμματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες δημιουργίας και προσθήκης υπαρχόντων σχεδίων σε ένα project. Και καταρχήν, στη δημιουργία, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε project folders και subfolders. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Plan 3D και έστω ότι επιλέγουμε να δουλέψουμε με κάποιο project, στην προκειμένη περίπτωση το project με το οποίο θα δουλέψουμε είναι αυτό εδώ, το Create a New P&ID Drawing, και πάμε στο προηγούμενο webinar πώς δημιουργούμε ένα project. Εδώ λοιπόν, εάν θέλουμε να δουλέψουμε με το κομμάτι με το κατάλογο P&ID Drawings, όπου εκεί αποθηκεύονται αυτού του είδους τα διαγράμματα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, πατώντας δεξί κλικ εμφανίζεται αυτό το συνοπτικό μενού, όπου βλέπετε ότι υπάρχουν επιλογές που μας βοηθούν στο να δημιουργήσουμε ένα καινούριο σχέδιο ή να δημιουργήσουμε ένα καινούριο κατάλογο, ένα καινούριο folder. Εδώ τώρα σε πρώτη φάση θα κάνουμε
περιγραφή αυτών των δυνατοτήτων. Σε λίγο όμως θα δούμε μια συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εφαρμογή με όλες αυτές τις δυνατότητες. Εάν λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο κατάλογο κάτω από τον γενικό κατάλογο των P&ID σχεδίων, θα επιλέξουμε εδώ την επιλογή New Folder, οπότε θα ανοίξει το New Folder παράθυρο διαλόγου. Συμπληρώνουμε το όνομα του νέου καταλόγου, το που αυτός ο νέος κατάλογος θέλουμε να δημιουργηθεί. Στο προηγούμενο webinar είπαμε ότι με τη δημιουργία του project δημιουργείται και μία δομή καταλόγων σε συγκεκριμένο σημείο του σκληρού μας δίσκου, όπου ορίζουμε ότι υπάρχει το project. Και εκεί δημιουργείται και ένας κατάλογος, το οποίο το όνομα είναι P&ID DWG, και μέσα εκεί καταχωρούνται τα P&ID DWG σχέδια τα οποία δημιουργούμε. Κάτι άλλο που κάνουμε σε αυτή εδώ τη φάση είναι να επιλέξουμε ένα template file, το οποίο θα διέπει τη δημιουργία των καινούριων, των καινούριων σχεδίων τα οποία θα φτιάξουμε μέσα στον συγκεκριμένο κατάλογο. Υπάρχουν έτοιμα τέτοια template files, τα οποία εγκαθίσατε στο σκληρό σας δίσκο με την εγκατάσταση του προγράμματος. Μπορείτε βεβαίως να δημιουργήσετε και τα δικά σας template files ή να τροποποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα και να αποθηκεύσετε με κάποιο όνομα. Για να πάτε στον κατάλογο όπου υπάρχουν τα template files αυτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να πατήσετε εδώ, σε αυτό εδώ το εικονίδιο με τις τρεις τελίτσες, οπότε θα ανοίξει στο σκληρό σας δίσκο ο κατάλογος templates, όπου μέσα εκεί είναι αποθηκευμένα τα template files που αφορούν τη δημιουργία καινούριων σχεδίων στο AutoCAD Plan 3D. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από όλα αυτά μας ενδιαφέρουν εκείνα που το όνομά τους αρχίζει από P&ID, που και βεβαίως αυτά αφορούν τη δημιουργία των συγκεκριμένων σχεδίων P&ID. Εάν τώρα θέλετε, από τη στιγμή που δημιουργείτε ένα τέτοιο P&ID DWG file μέσα στο συγκεκριμένο κατάλογο, να σας ρωτάει το πρόγραμμα ποιο template file θέλετε να χρησιμοποιήσετε, θα τσεκάρετε αυτή την επιλογή, prompt for template. Οπότε όταν στο μέλλον δημιουργείτε μέσα στο συγκεκριμένο κατάλογο, που το όνομά του το δίνετε εδώ πάνω, στο folder name πεδίο, δημιουργείτε ένα DWG file, αν θέλετε το πρόγραμμα να σας ρωτάει τι template file θα χρησιμοποιήσετε για το συγκεκριμένο DWG αρχείο, θα πρέπει να τσεκάρετε αυτή εδώ την επιλογή. Εάν δεν την τσεκάρετε, τότε εξ ορισμού θα χρησιμοποιείτε το template file που ορίζεται εδώ στο πεδίο DWG Creation Template for Folder. Αυτό λοιπόν ως προς τη δημιουργία καινούριων καταλόγων, γιατί καθώς προσθέτετε σχέδια στον κατάλογο P&ID Drawing, επόμενο είναι να χρειάζεστε και κάποιο νοικοκυριό, και συνεπώς θα πρέπει να δημιουργήσετε και υποκαταλόγους. Η επιλογή New Drawing εμφανίζει το New DWG πλαίσιο διαλόγου, το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να ξεκινήσετε μάλλον την δημιουργία ενός καινούριου P&ID σχεδίου. Στο πεδίο File Name θα δώσετε το όνομα του συγκεκριμένου DWG σχεδίου. Από κάτω υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μπορείτε να συμπληρώσετε, όπως η Author, είναι το όνομα, εδώ πληκτρολογείται το όνομα του εκείνου ο οποίος δημιουργεί το συγκεκριμένο αρχείο. Το σύστημα από μόνο του παίρνει το όνομα του user από τον υπολογιστή και το συμπληρώνει. Φυσικά αυτό, αν θέλετε, μπορείτε να το αλλάξετε. Από κάτω στα Project Properties, Folder Path, εδώ αναφέρεται η path διαδρομή όπου θα δημιουργηθεί το συγκεκριμένο DWG P&ID σχέδιο, και επίσης το DWG template, εδώ επιλέγεται το template file που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του P&ID σχεδίου. Εννοείται ότι το template file περιέχει περίγραμμα, υπόμνημα με attributes. Όλα αυτά βεβαίως, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι customizable. Μπορεί ο χρήστης να τα αλλάξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ή να χρησιμοποιήσει τα default τα οποία προσφέρει το σύστημα. Okay. Κάτι άλλο χρήσιμο είναι η επιλογή αυτή εδώ που σας δείχνουμε τώρα, η copy drawing to project.
Copy Drawing to Project. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει στο χρήστη να προσθέσει ένα υπάρχον P&ID σχέδιο, το οποίο υπάρχει σε κάποιο άλλο project, να το προσθέσει στο τρέχον project. Εάν λοιπόν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο ο χρήστης, να χρησιμοποιήσει ένα P&ID σχέδιο το οποίο έχει δημιουργήσει στο παρελθόν σε κάποιο άλλο project και θέλει το ίδιο να το χρησιμοποιήσει μέσα στο σχέδιο για να το αλλάξει, να το επεκτείνει κτλ. Τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή εδώ την επιλογή, την Copy Drawing to Project. Θα το δούμε και αυτό σε συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε, το οποίο θα κάνουμε στη συνέχεια. Επίσης προσέξτε ότι η Copy Drawing to Project, αυτό το οποίο κάνει είναι να αντιγράφει το σχέδιο, το υπάρχον σχέδιο, το αρχικό που του υποδεικνύουμε, στην τρέχουσα θέση, δηλαδή στη θέση η οποία ήταν επιλεγμένη όταν πάμε πάνω εδώ και πατήσουμε δεξί κλικ, στο τρέχον κατάλογο. Αντιγράφεται λοιπόν το αρχικό σχέδιο, ενώ το πρωτότυπο σχέδιο παραμένει στην θέση του. Άρα στην ουσία δουλεύουμε σε ένα αντίγραφο του σχεδίου, το οποίο όμως υπάρχει μέσα στο τρέχον project. Όσον αφορά τη μετακίνηση σχεδίων, μπορείτε να μετακινήσετε σχέδια μεταξύ των top level sections του project. Top level sections είναι αυτοί οι τρεις κατάλογοι, ο P&ID Drawing, ο Plan 3D Drawing και ο κατάλογος Pipe Specs. Είναι δηλαδή οι default κατάλογοι τους οποίους δημιουργεί το πρόγραμμα όταν ορίσουμε ένα καινούριο project. Μετακίνηση σχεδίων μπορείτε να κάνετε μόνο στο εσωτερικό των κάποιων από αυτούς τους τρεις καταλόγους. Δεν μπορείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρετε ένα σχέδιο από τον κατάλογο Plan 3D Drawings και να τον μεταφέρετε στον κατάλογο P&ID Drawings. Και είναι απόλυτα λογικό να το απαγορεύει αυτό ο Project Manager εδώ, διότι είναι άλλο το αντικείμενο του σχεδίου. Έτσι, είπαμε ότι τα Plan 3D Drawings, το μόνο στο προηγούμενο μάθημα αυτό, είναι 3D σχέδια, ενώ τα P&ID είναι 2D σχέδια. Και έχουν και άλλο αντικείμενο. Επομένως, δεν είναι σωστό. Δεν θα ήταν σωστό να αφήνει ο project manager να μπορεί κάποιος να μετακινήσει σχέδια μεταξύ των top level sections. Μπορεί όμως κάποιος χρήστης εσωτερικά, δηλαδή στο σύστημα δομής καταλόγων του P&ID Drawing, να πάρει κάποιο σχέδιο και με drag and drop να το μετακινήσει σε κάποιον άλλο κατάλογο. Η μετακίνηση αυτή δεν αλλάζει τη φυσική θέση του αρχείου στο σκληρό δίσκο. Απλά ο project manager κρατάει λογαριασμό και ξέρει πλέον ότι το αρχείο, το σχέδιο το οποίο μετακινήσατε, ανήκει σε άλλο κατάλογο και δεν το εμφανίζει στην αρχική του θέση. Το εμφανίζει στη νέα θέση που το έχετε μετακινήσει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μετακίνηση των σχεδίων. Σας επιτρέπει να κάνετε μια ανακατάταξη με αυτόν τον τρόπο, ένα καλύτερο σορτάρισμα των αρχείων σας. Τώρα, εκτός από από το όνομα του αρχείου, μπορείτε σε κάποιο σχέδιο, εκτός από το όνομα του σχεδίου, να δώσετε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες, κάποια επιπλέον properties. Στο DWG σχέδιο P&ID που δημιουργείται. Εάν λοιπόν σε κάποιο σχέδιο το P&ID που έχετε δημιουργήσει και εμφανίζετε το όνομά του εδώ μέσα στον Project Manager, πατήσετε δεξί κλικ. Από το συνοπτικό μενού μπορείτε να επιλέξετε την εντολή Properties, οπότε εμφανίζεται το Drawing Properties παράθυρο διαλόγου, όπου εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε κάποια Properties τα οποία συνήθως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο υπόμνημα του σχεδίου, όπως λόγω χάρη τον τίτλο του σχεδίου, τον αριθμό του σχεδίου, το drawing area. Το drawing area είναι μια πληροφορία, επειδή συνήθως αυτές οι plant εγκαταστάσεις έχουν μεγάλη έκταση. Η συνολική έκταση χωρίζεται, πολλές φορές τις χωρίζουμε σε περιοχές. Περιοχή α1, α2, α3, α4 και ούτω καθεξής.
Και για κάθε μία από αυτές τις περιοχές δημιουργούμε και τα αντίστοιχα σχέδια. Αυτό είναι το λεγόμενο drawing area, εδώ, το οποίο προσδιορίζει σε ποια συγκεκριμένη τέτοια plant περιοχή, σε ποιο κομμάτι της συνολικής έκτασης του εργοστασίου αναφέρεται το συγκεκριμένο σχέδιο. Από κάτω έχουμε το author, δηλαδή αυτός ο οποίος δημιουργεί το σχέδιο. Μπορεί κάποιος να βάλει εδώ, να σβήσει το όνομα του χρήστη και να βάλει, ας πούμε, engineering, δηλαδή το τμήμα στο οποίο, το όνομα του τμήματος στο οποίο δημιουργεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό λοιπόν είναι το drawing properties, παράθυρο διαλόγου, και αυτές οι πληροφορίες προσάπτονται, έτσι, πάνω στο DWG σχέδιό σας, συνοδεύουν το DWG σχέδιό σας, και είπαμε ότι συνήθως χρησιμοποιούνται στο υπόμνημα του σχεδίου. Μία άλλη χρήσιμη δυνατότητα που έχει το Plan 3D είναι η εντολή Drawing Checker, όπου χρησιμοποιώντας τον Drawing Checker μπορείτε να εξετάσετε όλες τις P&ID ρυθμίσεις κειμένου και annotation σε σχέση με τις ιδιότητες του τρέχοντος project και να βρείτε οποιασδήποτε ασυνέπειες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εκτός σχεδίου. Είναι στην ουσία μία εντολή στην οποία έχετε πρόσβαση από το Home tab, Validate panel, επιλογή του εικονιδίου Drawing Checker. Βλέπετε εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης. Και αυτό που κάνει ο Drawing Checker είναι να τσεκάρει το τρέχον σχέδιό σας για τυχόν παρατυπίες, οι οποίες όμως αφορούν το κείμενο και το annotation του σχεδίου σας. Τέτοιου είδους λοιπόν ασυνέπειες εξετάζει. Στην πραγματικότητα, ο Drawing Checker, αυτή η λειτουργία, τρέχει αυτόματα κάθε φορά που εσείς ανοίξετε ένα σχέδιο στο Plan 3D. Γίνεται και ένα τσεκάρισμα. Και μάλιστα όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του συγκεκριμένου σχεδίου το οποίο ανοίγετε, τόσο περισσότερο προλαβαίνετε να δείτε ένα παράθυρο διαλόγου στην οθόνη σας που αφορά τον έλεγχό του με το Drawing Checker. Αν το σχέδιο σας είναι μικρό, ίσα ίσα γίνεται απλώς ένα flash του συγκεκριμένου παραθύρου και με δυσκολία κάποιος το παρατηρεί. Στα μεγάλα σχέδια όμως μένει περισσότερο στην οθόνη σας και μπορείτε να το δείτε. Τυπικά ο Drawing Checker βρίσκει εάν χρειάζεται να ενημερώσετε τα παρακάτω items του σχεδίου σας: Instrument Bubble Text, Equipment Tag Annotation, Line Number Annotation και όλα τα είδη του Annotation. Είπαμε ότι κυρίως αφορά τσεκάρισμα του Annotation του σχεδίου σας. Εάν υπάρχει κάποια τέτοια παρατυπία, τότε σε ειδικό παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται αναφέρεται σε μία γραμμή ότι θα πρέπει να γίνει μία συγκεκριμένη διόρθωση. Οπότε ο χρήστης επεμβαίνει στο σχέδιό του και πραγματοποιεί την διόρθωση αυτή, έτσι ώστε να κάνει το σχέδιό του συνεπές. Εξορισμού, όπως είπαμε, όταν ανοίγεται ένα σχέδιο τρέχει εντολή Drawing Checker. Προβαίνεται λοιπόν σε διορθωτικές ενέργειες. Επίσης, εάν υπάρχουν ασυνέπειες, μπορείτε εκείνη τη στιγμή να τις διορθώσετε επιλέγοντας Review Now ή να επιλέξετε να τις διορθώσετε αργότερα. Ας δούμε λοιπόν μια εφαρμογή σε όλα όσα αναφέραμε προηγουμένως, στη δημιουργία δηλαδή καταλόγων, τη δημιουργία καινούριων σχεδίων, στο Drawing Checker και ούτω καθεξής. Θα δουλέψουμε, είπαμε, με το project, το οποίο ονομάζεται Create a New P&ID Drawing, και από τον κατάλογο P&ID Drawing σας ανοίξουμε ένα έτοιμο σχέδιο, το P&ID 001. Για να το επιλέξετε, μπορείτε από το Project Manager να το επιλέξετε με διπλό κλικ. Αυτό είναι το παράθυρο διαλόγου που σας έλεγα για τον Drawing Checker. Το είδατε φευγαλέα λιγάκι στην οθόνη σας, ότι έκανε τον έλεγχο. Επειδή το σχέδιο αυτό είναι σωστό, είναι συνεπές, δεν μας εμφάνισε ότι πρέπει να κάνουμε κάποια διόρθωση. Εντάξει.
Ο drawing checker, είπαμε, είναι στο home. Αν θέλουμε, μπορούμε να το τρέξουμε και των υστέρων, αν θέλουμε. Είναι στο home tab, validate panel, είναι αυτή εδώ η εντολή, drawing checker. Αν το πατήσετε, σας λέει τώρα κάτω ότι drawing has been checked and is consistent with the project. Ότι το σχέδιό μας είναι άρτιο και ότι είναι σύμφωνο με το project μας. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε την σχεδίασή μας, ξέροντας ότι το annotation και το text που περιέχει το σχέδιό μας είναι σωστό. Ας δημιουργήσουμε τώρα ένα καινούριο σχέδιο. Αυτό είπαμε, και αυτό το σχέδιο θα το δημιουργήσουμε εδώ, μέσα στον κατάλογο των P&ID Drawings. Επιλέγουμε λοιπόν στον Project Manager το P&ID Drawings κατάλογο, πατάμε δεξί κλικ και στη συνέχεια επιλέγουμε New Drawing. Στο New Drawing πλαίσιο διαλόγου, έστω ότι το όνομα του καινούριου σχεδίου που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι το P-ID 002. Όνομα author αφήνουμε το δικό μου, το οποίο, τραβάει το πρόγραμμα από το σύστημα, το George. Ναι, θέλουμε να το δημιουργήσουμε μέσα στον κατάλογο P&ID DWG. Αν θέλαμε να το δημιουργήσουμε σε κάποιον άλλον κατάλογο, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε τον κατάλογο, να πατήσουμε δεξί κλικ απάνω του και μετά να πάρουμε την επιλογή New Drawing. Εντάξει, αυτό εδώ είναι καθά το πεδίο, το folder path, είναι απλώς για να μας πληροφορεί το που θα δημιουργηθεί το καινούργιο σχέδιο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ να πληκτρολογήσουμε μέσα και να αλλάξουμε κατάλογο. Σαν drawing template θα δεχθούμε αυτό το οποίο μας προτείνει το πρόγραμμα. Δεν έχουμε κάποιο δικό μας να επιλέξουμε εδώ, δεν έχουμε κάνει κάποιο είδος customization. Πατάμε το κουμπί OK. Και βλέπετε εδώ ότι με βάση τα δεδομένα του template file, το οποίο έχουμε επιλέξει, ανοίγει το συγκεκριμένο sheet. Έχουμε περίγραμμα, υπόμνημα, συγγνώμη, και πληροφορίες εδώ, μέσα στο υπόμνημα του σχεδίου μας. Εδώ λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε την σχεδίαση του P&ID σχεδίου μας. Τώρα, προκειμένου να διορθώσουμε τα properties του σχεδίου, στον Project Manager μπορούμε να πατήσουμε δεξί κλικ πάνω από το όνομα του σχεδίου και στη συνέχεια να επιλέξουμε properties. Στο properties παράθυρο διαλόγου μπορούμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό του σχεδίου μας. Αυτός είναι ένας τυπικός αριθμός που εισάγει ο χρήστης. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι το 002. Δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τον τίτλο του σχεδίου μας. Αφήνουμε το P&ID 002. Έστω ότι η περιοχή, η drawing area που θα δουλέψουμε είναι η περιοχή α10. Author, description. Σαν description, έστω ότι δίνουμε το new P&ID drawing. Απλώς έτσι για να έχει και αυτό το πεδίο κάποιο δεδομένο μέσα του. Οκ, λοιπόν. Και παρατηρήστε ότι το σχέδιο μας αυτό έχει δημιουργηθεί κάτω από το υπάρχον σχέδιο που είχε το project μας, το P&ID. Τώρα, για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο κατάλογο μέσα στον P&ID drawings κατάλογο, πατήσουμε δεξί κλικ. Χρησιμοποιήσουμε την εντολή New Folder. Έστω ότι το νέο folder θέλουμε να το ονομάσουμε Area 10 για να συμπεριλάβουμε εκεί πέρα τα σχέδια που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή του σχεδίου μας. Δεν θέλουμε κάθε φορά που δημιουργούμε ένα σχέδιο στο συγκεκριμένο κατάλογο να μας ρωτάει τι template file θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε δεν τσεκάρουμε την επιλογή Prompt Template. Πατάμε OK. Παρατηρήστε λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί ένας κατάλογος με όνομα Area 10. Με τον ίδιο τρόπο θα δημιουργήσουμε ακόμα ένα νέο κατάλογο, τον οποίο θα ονομάσουμε Area 20. Επομένως τώρα έχουμε
δύο καταλόγους και έστω ότι στο επόμενο βήμα θέλουμε μέσα στο συγκεκριμένο project να αντιγράψουμε δύο υπάρχοντα σχέδια από ένα άλλο project. Οπότε, τα καινούργια σχέδια, επειδή θέλουμε να τα βάλουμε και αυτά μέσα στο κατάλογο P&ID Drawings, σε αυτό το root directory των P&ID Drawings, πατήσουμε δεξί κλικ, θα πάρουμε την επιλογή Copy Drawing to Project, θα πάμε στον κατάλογο των παραδειγμάτων μας, όπου εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα άλλο project μέσα από το οποίο θέλουμε να πάρουμε τα σχέδιά μας. Αυτός το καινούριο project είναι το Create a New P&ID Drawings. Εδώ υπάρχουν τα σχέδια P&ID 003 και 004. Μπορούμε να τα επιλέξουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Να πατήσουμε την επιλογή Open. Οπότε θα δείτε ότι σε λίγο εδώ θα δημιουργηθούν δύο νέες καταχωρήσεις με το όνομα των συγκεκριμένων σχεδίων, τα οποία όμως θα είναι αντίγραφα των αρχικών σχεδίων. Δημιουργηθεί λοιπόν το σχέδιο PID 003 και το PID 004. Να τα λοιπόν και αυτά τα δύο σχέδια. Αυτά λοιπόν είναι αντίγραφα, ενώ τα αρχικά σχέδια έχουν μείνει στις θέσεις όσες έχουν. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ομαδοποίηση, ας πούμε ότι τα δύο πρώτα σχέδια αφορούν το Area 10, οπότε μπορεί κάποιος να τα επιλέξει και με drag and drop να τα μεταφέρει μέσα στο Area 10. Πάλι λίγο, is already open. Ναι, πρέπει να κλείσω το τρέχον σχέδιο για να μπορέσει να το μεταφέρει. Και ήταν κάτι το οποίο είχα ξεχάσει να σας πω. Έτσι, για να μεταφέρει κάποιος ένα σχέδιο, δεν πρέπει να το διορθώνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε εδώ, αν δοκιμάσουμε, βλέπετε ότι μπορέσαμε και μεταφέραμε το PIT 003, γιατί αυτό δεν το έχουμε ανοίξει. Όπως επίσης μπορούμε να μεταφέρουμε το PID 004 στο Area 20. Αν δοκιμάσουμε, κοιτάξτε εδώ, να το πάμε στο Plan 3D, σε αυτό εδώ το folder, μας βγάζει το απαγορεύεται, ότι δεν μπορείς, και είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν μπορείτε να μετακινήσετε από ανώμιους καταλόγους σχέδια σε άλλο κατάλογο. Ενώ εδώ μπορούμε να το πάμε στο Area 20. Όπως επίσης μπορούμε πάλι να το τραβήξουμε και να το βγάλουμε έξω από τον κατάλογο Area 20. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για το σχέδιο αυτό εδώ, το PID 003. Okay. Το επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε, να εισάγουμε εξοπλισμό από τις βιβλιοθήκες του προγράμματος, να εισάγουμε εξοπλισμό στο P&ID σχέδιό μας και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και ακροφύσια πάνω στο συγκεκριμένο εξοπλισμό. Στα P&ID σχέδια μπορούμε να εισάγουμε εξοπλισμό, να δημιουργήσουμε ετικέτες και επίσης μπορούμε να επιλέξουμε τον προκαθορισμένο τύπο ενός συμβόλου. Να αλλάξουμε τον τύπο του συγκεκριμένου συμβόλου, μπορούμε επίσης να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιώντας την λειτουργία P&ID Object Edit. Επίσης, στα P&ID σχέδια μπορούμε manually να προσθέσουμε ακροφύσια, nozzles, σε ένα symbol, χωρίς να αλλάξουμε την αρχική του μορφή. Επειδή στα P&ID σχέδια αποτυπώνονται διαγραμματικά οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και οι συσκευές ελέγχου, το σημείο εκκίνησης της σχεδίασης είναι η προσθήκη πρώτα των equipment στο σχέδιό μας. Κατά την προσθήκη equipment, όπως για παράδειγμα δεξαμενές ή εναλλάκτες θερμότητος, έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε τα equipment αυτά με γραμμές, με lines. Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε ένα παράδειγμα P&ID σχεδίου μετά την εισαγωγή δύο κλειστών κυλινδρικών δοχείων, δύο vessels, μιας ανοιχτής δεξαμενής και ενός εναλλάκτη, καθώς επίσης και μιας αντλίας. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνουμε στο P&ID σχέδιό μας, αφού ξεκινήσουμε τη δημιουργία του, είναι να εισάγουμε τα απαραίτητα equipment σε κάποιους χώρους που εμείς επιλέγουμε μέσα στο σχέδιό μας. Στη συνέχεια, εάν υπάρχουν ακροφύσια
πάνω σε κάποια από αυτά τα equipments μπορούμε να τα προσθέσουμε, αν δεν υπάρχουν, έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ στην αντλία που βλέπετε στο κάτω μέρος της, κάτω δεξιά στην οθόνη σας, στην αντλία, η αντλία από μόνη της φέρει αυτά τα δύο ακροφύσια, το ένα στην αναρρόφηση και το άλλο στην κατάθλιψη. Ενώ για τις δεξαμενές, οι δεξαμενές αρχικά θα δείτε ότι δεν έχουν ακροφύσια σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, διότι ο χρήστης μπορεί αυτά να τα βάλει στα σημεία που επιθυμεί, στα σημεία που θέλει. Όπως επίσης και η ανοιχτή δεξαμενή αυτή η συγκεκριμένη δεν έχει ακροφύσιο. Ο εναλλάκτης όμως και η αντλία έχουν ακροφύσια σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία δημιουργούνται κατά τον ορισμό του συγκεκριμένου symbol. Έτσι, όλα αυτά εδώ που βλέπετε είναι symbols. Τα δύο vessels είναι symbols, το tank είναι symbols. Έτσι αναφέρονται αυτά στην ορολογία του προγράμματος. Και η αντλία επίσης είναι ένα symbol που θα δείτε ότι παίρνουμε μέσα από από το symbol palette του προγράμματος. Και πώς γίνεται αυτή η προσθήκη των equipment pabla symbols? Τα equipment που απαιτούνται για τη δημιουργία P&ID σχεδίων βρίσκονται στο equipment tab του tool palettes. Σε αυτό λοιπόν εδώ το tab, από την παλέτα tool palettes, θα πάμε στο equipment tab και από εδώ θα πάμε στην αντίστοιχη ενότητα που μας ενδιαφέρει για να επιλέξουμε το symbol που θέλουμε. Ας πούμε για παράδειγμα τη συγκεκριμένη αντλία, για να την εισάγουμε στο σχέδιό μας, θα πρέπει να πάμε στο Tool Palette, στο κατάλληλο P&ID Tool Palette. Αυτό έχει να κάνει, όπως εξηγήσαμε στο πρώτο μάθημα, η επιλογή του κατάλληλου Tool Palette με το συμβολισμό και με το πρότυπο το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια θα επιλέξουμε Equipment και μετά για να εισάγουμε κάποιο Symbols, Equipment μέσα στο σχέδιό μας, το επιλέγουμε και με drag and drop το βάζουμε στο σημείο που θέλουμε του σχεδίου μας. Διόρθωση P&ID symbol. Ένα P&ID symbol διορθώνεται με τη βοήθεια του block editor, διότι βασικά αυτό το symbol είναι ένα block. Όμως, παρόλα αυτά, όταν διορθώνουμε ένα symbol, αυτό παραμένει ανεξάρτητο. Δηλαδή, εάν το συγκεκριμένο vessel χρησιμοποιείται πολλές φορές μέσα στο σχέδιό μας και επιλέξουμε ένα από αυτά τα vessels για να τα διορθώσουμε, για να προσθέσουμε, ας πούμε, κάτι στη γεωμετρία του ή να αλλοιώσουμε τη γεωμετρία του, η αλλαγή θα αφορά μόνο το συγκεκριμένο vessels που έχουμε επιλέξει και όχι τα υπόλοιπα vessels, ίδια, τα υπόλοιπα ίδια vessels που έχουμε βάλει μέσα στο σχέδιό μας. Είναι μια ιδιότητα που έχει το Plan 3D, δηλαδή στην ουσία όταν κάνουμε edit κάποιο block μέσα στο σχέδιό μας, γίνεται edit μόνο το συγκεκριμένο block και όχι όλα τα ίδια blocks που έχουμε βάλει στο σχέδιό μας. Το ίδιο ισχύει επίσης για την προσθήκη ακροφυσίων, nozzles. Όταν προσθέτουμε ακροφύσια, δηλαδή στην ουσία τι κάνουμε τότε όταν προσθέτουμε ακροφύσια? Διορθώνουμε το vessel, διορθώνουμε το συγκεκριμένο symbol. Όμως η διόρθωση, δηλαδή η παύλα προσθήκη του ακροφυσίου, αφορά μόνο το συγκεκριμένο symbol που εμείς υποδεικνύουμε. Θα δούμε σε σχετική εφαρμογή πώς γίνεται αυτό. Επιλέγουμε το symbol που θέλουμε, πατάμε δεξί κλικ και από το συνοπτικό μενού παίρνουμε την επιλογή Edit P&ID Objects Blocks. Αυτή η επιλογή υπάρχει και στο toolbar και στο ribbon του προγράμματος, αν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και από εκεί και πέρα ανοίγει ο Block Editor που μας επιτρέπει να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Πώς προσθέτουμε ακροφύσια? Κατά την δημιουργία ακροφυσίων, προσθήκη ακροφυσίων, θα δείτε ότι παρόλο που μερικά ακροφύσια προστίθενται αυτόματα στο σχέδιο, όπως για παράδειγμα όταν συνδέουμε ένα line, εδώ όταν λέμε line εννοούμε μια σωλήνωση, έτσι, τη γραμμή μια σωλήνωσης, όταν συνδέουμε ένα line με ένα tank, με μια δεξαμενή, θα δείτε ότι στο σημείο που ακουμπάει η σωλήνωση τη δεξαμενή, αυτόματα προστίθεται και το ακροφύσιο. Όμως, μερικές φορές μπορεί να χρειάζεται εμείς manually να προσθέσουμε κάποιο ακροφύσιο. Υπάρχουν διάφορα ακροφύσια στις βιβλιοθήκες του προγράμματος και όταν θέλουμε manually να προσθέσουμε το ακροφύσιό μας,
τότε θα πρέπει από τις παλέτες του προγράμματος να πάμε στο tab Fittings, στην ενότητα Nozzles, όπου υπάρχουν τα ακροφύσια, να επιλέξουμε το κατάλληλο Nozzle Symbol και στη συνέχεια να το τοποθετήσουμε στο σημείο που θέλουμε, πάνω στην υπάρχουσα δεξαμενή, στο υπάρχον Vessel του σχεδίου μας, έτσι ώστε το πρόγραμμα να καταλάβει σε ποιο σημείο πρέπει να εισταθεί το ακροφύσιο και με ποιο προσανατολισμό. Θα το δούμε και αυτό επίσης παράδειγμα. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε εδώ είναι η προσθήκη tag πληροφορίας. Έτσι, το tag είναι μια ετικέτα η οποία μπορεί να συνοδεύει τα διάφορα symbols, τα διάφορα εξαρτήματα, τα ακροφύσια, αν θέλετε, ακόμα που δημιουργούμε στο σχέδιό μας. Είναι λοιπόν μία πληροφορία. Την πληροφορία αυτή πώς τη δημιουργούμε? Τη δημιουργούμε... Αυτή μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους. Κάποια από τα symbols που εισάγουμε στο σχέδιό μας με την εισαγωγή τους, μόλις δηλαδή δείξουμε σε ποιο σημείο θέλουμε να εισάγουμε το symbol, ανοίγει το assign tag παράθυρο διαλόγου και εδώ εμείς θα πρέπει να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα properties τα οποία θα εμφανίζονται στο λόγο symbol. Λόγου χάρη εδώ έχουμε εισάγει μια κλειστή δεξαμενή στο σχέδιό μας. Και με την εισαγωγή αυτής της κλειστής δεξαμενής αυτόματα ανοίγει το assign tag παράθυρο διαλόγου και εμείς θα πρέπει να συμπληρώσουμε τον τύπο της δεξαμενής εδώ από τους υπάρχοντες. Ανοίγει μια πτυσσόμενη λίστα εδώ, καθώς επίσης και κάποια αρρύθμιση για την δεξαμενή μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αρρύθμιση είναι το 001. Η επόμενη όμοια δεξαμενή που θα βάλουμε προφανώς θα είναι το 002. Εδώ, για να μην χάσουμε το λογαριασμό και χρησιμοποιήσουμε κάποιο νούμερο σαν σύμβολο το οποίο ήδη έχουμε εισάγει στο σχέδιό μας μέσα, υπάρχει αυτό εδώ το εικονίδιο, θα το δούμε και στο παράδειγμα που θα κάνουμε, στην άκρη, όπου πατώντας το αυτόματα στο πεδίο Number, το Plan 3D μας εμφανίζει το επόμενο διαθέσιμο νούμερο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το συγκεκριμένο σύμβολο μέσα στο σχέδιό μας. Αυτή λοιπόν είναι η πληροφορία του tag που μπορεί να συνοδεύει τα διάφορα symbols που εισάγουμε στο σχέδιο. Ας δούμε μια σχετική εφαρμογή σε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Οπότε εδώ θα κλείσουμε χωρίς να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας όλα τα προηγούμενα σχέδια. Θα αλλάξουμε project και θα δουλέψουμε με ένα project το οποίο ονομάζεται Equipment and Nozzles. Μπορούμε να το επιλέξουμε επειδή ήδη έχω δουλέψει. Υπάρχει έτοιμο στην καταχώρηση εδώ της λίστας Equipment and Nozzles. Διαφορετικά τι θα κάναμε? Θα επιλέγαμε Open, θα άνοιγε το Open παράθυρο διαλόγου και θα πηγαίναμε να το αναζητούσαμε στο σκληρό μας δίσκο, εκεί όπου υπάρχει, όπου το έχουμε δημιουργήσει. Και θα επιλέγαμε φυσικά το XML αρχείο Project XML. Σε κάθε project μέσα υπάρχει αυτό το αρχείο, το Project XML, το οποίο πρέπει να επιλέξουμε για να ανοίξουμε το συγκεκριμένο project. Αυτά τα είδαμε και στο προηγούμενο webinar. Okay. Τώρα θα ανοίξουμε ένα σχέδιο για να το συνεχίσουμε. Το σχέδιο αυτό είναι το P&ID 002. Και εδώ καταρχήν θα εισάγουμε διάφορα equipments. Okay. Το πρώτο που πρέπει να τσεκάρουμε είναι εάν δουλεύουμε με το κατάλληλο workspace. Η επιλογή του workspace, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, μπορεί να γίνει κάτω δεξιά από την οθόνη σας, να ανοίξετε τη λίστα των διαθέσιμων workspaces. Θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιο PID workspace για να δουλέψουμε. Εμείς
Θα δουλέψουμε αυτή τη στιγμή με το P&ID PIP. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να τσεκάρουμε. Και επίσης, το δεύτερο που πρέπει να τσεκάρουμε είναι εάν εδώ έχουμε το κατάλληλο περιεχόμενο παλέτας. Έτσι. Στην περίπτωσή μας, η παλέτα είναι σωστή, όπου περιέχει περιεχόμενο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, θα εισάγουμε μέσα στο σχέδιό μας. Εάν η παλέτα δεν ήταν η P&ID, PIP, θα πρέπει να την αλλάξουμε και αυτό γίνεται πατώντας δεξί κλικ στην επικεφαλίδα της παλέτας και επιλέγοντας και θα επιλέγαμε την παλέτα PID PIP από αυτό εδώ το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται. Okay. Άρα λοιπόν έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία στην διάθεσή μας. Επίσης θέλουμε αυτά τα οποία θα εισάγουμε να εισαχθούν στο Model Space και όχι στο Paper Space. Αυτό γίνεται τσεκάροντας το τι εμφανίζεται εδώ στο Status Bar. Πρέπει να λέει Model και όχι Paper. Έτσι. Αν λέει Paper, αυτά τα οποία θα εισάγουμε θα εισαχθούν στο Paper Space. Εμείς όμως θέλουμε να δουλέψουμε στο Model Space, άρα εδώ πρέπει να λέει Model και είμαστε σωστοί. Επίσης, δεν θέλουμε να εμφανίζεται το grid, για να μην θέλουμε να έχουμε μια καθαρή οθόνη, δεν θέλουμε να εμφανίζονται γραμμές εκεί. Okay, το κάναμε λοιπόν και αυτό off από το status bar. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε την πρώτη κλειστή δεξαμενή μας μέσα στο σχέδιο, το πρώτο vessel. Το vessel αυτό θα το πάρουμε. Χρειάζεται βέβαια ο χρήστης να κάνει μια μικρή έτσι προεργασία εδώ, να δει που είναι το κάθε εξάρτημα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο από την πείρα μετά μπορεί να το δουλεύει με κλειστά μάτια. Θα πάμε λοιπόν στο Equipment tab, στο Tool Palette. Αυτό το οποίο θέλουμε να εισάγουμε είναι στο Miscellaneous Vessels Details. Vessels and Miscellaneous Vessel Details. Θέλουμε να εισάγουμε αυτό το vessel. Εάν πάμε το δείκτη του mouse πάνω από το εικονίδιο και το αφήνουμε να ηρεμήσει, βλέπετε εδώ ότι μας εμφανίζει το όνομα του συγκεκριμένου symbol. Επιλέγουμε λοιπόν το symbol και θέλουμε να το εισάγουμε στο σχέδιό μας. Έστω λοιπόν ότι το βάζουμε εδώ στο κάτω αριστερό άκρο της οθόνης μας. Αργότερα βέβαια μπορούμε να το μετακινήσουμε αν θέλουμε. Όταν λοιπόν κάνουμε κλικ για να επιλέξουμε το insertion point, στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουμε το scale factor. Είπαμε ότι όλα αυτά στην ουσία τα symbols είναι μπλοκάκια. Λοιπόν, το σωστό scale για το συγκεκριμένο χαρτί μέσα στο οποίο θέλουμε να χωρέσει η εγκατάστασή μας για το vessel αυτό είναι 25 και enter, πληκτρολογούμε. Εμφανίζεται το assign tag, παράθυρο διαλόγου. Είπαμε ότι αυτό το παράθυρο διαλόγου σε ορισμένα symbols εμφανίζεται αυτόματα για να εισάγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στο σχέδιό μας. Εδώ θέλουμε να εισάγουμε την αρρύθμιση του tank και επειδή το σχέδιό μας περιέχει και άλλα τέτοια P&ID drawings που έχουν σχέδιο, για να μην ανοίγουμε ένα-ένα τα ήδη υπάρχοντα σχέδια ψάχνοντας ποιο είναι το επόμενο, η επόμενη αρρύθμιση για το tank που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπί που υπάρχει στην άκρη, έτσι ώστε αυτόματα το πρόγραμμα να μας προτείνει κάποιο νούμερο το οποίο είναι εφικτό για να, σαν number για το συγκεκριμένο tab που θέλουμε να βάλουμε μέσα στο σχέδιό μας. Μπορούμε βεβαίως να το μπορούμε, αν θέλουμε, να το αλλάξουμε αυτό, να βάλουμε κάποια άλλη αρρύθμιση εδώ. Εάν όμως αυτή η άλλη αρρύθμιση που θα βάλουμε χρησιμοποιείται ήδη μέσα στο σχέδιο, τότε θα μας βγάλει μήνυμα λάθους το πρόγραμμα και θα μας πει ότι αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιείται ήδη μέσα στο σχέδιό σου. Επίσης, στην ενότητα Existing Tanks, του Assign Tag πλαισίου διαλόγου, θα τσεκάρουμε την
ρύθμιση place, annotation, after, assigning targets, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε μετά την τοποθέτηση του σχεδίου μας και το αντίστοιχο tag, την τοποθέτηση της δεξαμενής μας και το αντίστοιχο tag σε κάποιο σημείο που εμείς επιλέγουμε. Εμείς θα το βάλουμε ακριβώς από πάνω. Okay. Από κάτω, στο annotation style, μπορούμε να επιλέξουμε το style το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ δεν θα το αλλάξουμε, θα διατηρήσουμε το equipment tab, tag style. Πατάμε το κουμπί assign, οπότε βλέπετε ότι τώρα εδώ μου ζητάει να του ορίσω το σημείο όπου θα εισάγουμε το tag. Πολύ ωραία, το tag αυτό το εισάγουμε στην πάνω πλευρά του vessel. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στάνταρ εντολές του AutoCAD για να επέμβετε στα symbols που εισάγετε στο σχέδιό σας. Εμείς εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ακριβώς ίδια δεξαμενή στην ήδη υπάρχουσα. Οπότε θα επιλέξουμε τη δεξαμενή αυτή, θα πατήσουμε δεξί κλικ και θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή Copy Selection για να εισάγουμε ακριβώς μία όμοια δεξαμενή κάπου σε αυτό το σημείο στα δεξιά. Okay. Δεξί κλικ Enter. Παρατηρήστε εδώ ότι εισάγαμε το σύμβολο, όμως θα πρέπει να διορθώσουμε το αντίστοιχο tag. Δεν μπορούν και τα δύο να έχουν το ίδιο tag. Πρόκειται για διαφορετικά objects μέσα στο σχέδιό μας. Και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να επιλέξουμε με δεξί κλικ το δεύτερο vessel και από το συνοπτικό μενού να πάρουμε την επιλογή Assign Tag. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ αυτός έχει κρατήσει την αρρύθμιση από το προηγούμενο που είναι το 4004. Θα πατήσουμε το κουμπί αυτό εδώ στα δεξιά του πεδίου Number για να μας προτείνει το επόμενο διαθέσιμο νούμερο που μπορούμε να βάλουμε σε Tag. Και επειδή δεν θέλουμε να ξαναβάλουμε το tag που ήδη υπάρχει μέσα στο σχέδιό μας, στο πάνω μέρος, θα ξετσεκάρουμε την επιλογή Place Annotation After Assigning Tag, θα πατήσουμε το κουμπί Assign, οπότε δεν θα χρειαστεί να του ξαναδείξουμε που θα βάλει για το δεύτερο vessel, που θα βάλει το tag για το δεύτερο vessel. Τώρα, στη συνέχεια, θα τοποθετήσουμε μια ανοιχτή δεξαμενή αποθήκευσης. Το σύμβολο της συγκεκριμένης δεξαμενής υπάρχει μέσα εδώ στο Equipment tab, στην ενότητα Storage Tanks. Η δεξαμενή που θέλουμε να βάλουμε είναι αυτή εδώ, Open Top Tank, ανοιχτή δηλαδή δεξαμενή στο πάνω μέρος. Το επιλέγουμε, έστω λοιπόν ότι τοποθετούμε τη δεξαμενή μας σε αυτό εδώ το σημείο και θα ορίσουμε σαν scale factor το 10. Στο assign tag παράθυρο διαλόγου πατάμε το κουμπί next available number για να μας προτείνει το επόμενο διαθέσιμο νούμερο. Θα τσεκάρουμε τη ρύθμιση place annotation after assigning tag για να βάλουμε το tag κάπου εδώ ή καλύτερα στο βάλουμε από κάτω, στο κάτω μέρος της δεξαμενής μας. Εάν θέλουμε, μπορούμε να μετακινήσουμε κάποιο από τα symbols σε μια και πιο κατάλληλη θέση μέσα στο σχέδιό μας. Κοιτάξτε ότι αν επιλέξετε το symbol και στη συνέχεια χρησιμοποιήσετε την εντολή Move, έτσι, ή Grip για να το μετακινήσετε σε μια καινούργια θέση, το tag ακολουθεί και αυτό από κάτω. Εάν θέλαμε να αλλάξουμε τη σχετική θέση μεταξύ του tag και του symbol, τότε θα κλικάραμε πάνω στο tag και θα το μετακινούσαμε χρησιμοποιώντας το grip edit το οποίο εμφανίζεται. Όταν όμως επιλέξουμε τη δεξαμενή ή επιλέξουμε και τη δεξαμενή και το tag και τα μετακινήσουμε, τότε και τα δύο μαζί πηγαίνουν στη νέα τοποθεσία, αλλά η μεταξύ τους απόσταση παραμένει
παραμένει ίδια. Στο επόμενο βήμα θα χρειαστεί να προσθέσουμε μία οριζόντια φυγόκεντρο αντλία κάπου εδώ δεξιά από τη δεύτερη δεξαμενή μας. Οι αντλίες είναι εδώ πάλι στο ίδιο tab equipment αλλά στην ενότητα pumps πάνω-πάνω. Η αντλία που θέλουμε να εισάγουμε είναι αυτή. Horizontal centrifugal pump. Την επιλέγουμε, την εισάγουμε μέσα στο σχέδιό μας. Okay. Προσθέτουμε και το tag της αντλίας. Και σαν τελευταίο βήμα θέλουμε, για όσον αφορά τον εξοπλισμό, τον equipments, τα equipments που θέλουμε να βάλουμε στο σχέδιό μας, θα προσθέσουμε έναν εναλλάκτη, ο οποίος είναι Thema Type Exchanger και ο τύπος του είναι BEM Exchanger, είναι αυτός εδώ. Αυτό λοιπόν τον εναλλάκτη, τον επιλέγουμε. Τον εισάγουμε στο σχέδιό μας. Βρίσκουμε την επόμενη διαθέσιμη αρρύθμιση, είναι το 02. Φροντίζουμε να είναι τσεκαρισμένο το Place Annotation After Assigning Tag. Πατάμε Assign. Επειδή τώρα το tag αυτό θέλουμε να το βάλουμε εδώ, στη μέση του, στο εσωτερικό του σχεδίου του εναλλάκτη, μπορούμε να πατήσουμε το σύμβολο το at και enter, ξέρουμε από το AutoCAD, at σημαίνει το προηγούμενο point το οποίο θυμάται και επειδή το προηγούμενο point το οποίο θυμόταν ήταν εδώ το σημείο εισαγωγής, συγγνώμη, χρησιμοποίησαμε αυτό το σημείο σαν σημείο εισαγωγής του tag. Συνεχίζοντας, θα δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε ακροφύσια στις δεξαμενές μας. Συγγνώμη. Τα ακροφύσια υπάρχουν μέσα στο tab Fittings. Είναι εδώ κάτω-κάτω. Οπότε πάμε στο Tool Palettes, Fittings, tab Nozzles. Ενότητα Nozzles. Έστω ότι θέλουμε να βάλουμε ένα απλό ακροφύσιο, Single Line Nozzle. Το επιλέγουμε από την παλέτα μας. Στη συνέχεια θα πρέπει να δείξουμε το κατάλληλο symbol όπου θέλουμε να το εισάγουμε. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε εδώ στη δεξαμενή TAFK004, εδώ στο πάνω μέρος να βάλουμε ένα symbol, αλλά θα πρέπει να επιλέξουμε τη δεξαμενή μας. Μετά με το nearest μπορούμε να τοποθετήσουμε σε κάποια απόσταση από πάνω όπου σκοπεύουμε να βάλουμε το ακροφύσιό μας για να το τοποθετήσουμε και μετά θα πρέπει να δείξουμε με το mouse τον προσανατολισμό του ακροφυσίου, προς ποια πλευρά θέλουμε να το βάλουμε. Προφανώς θέλουμε να το βάλουμε εδώ, προς τα δεξιά, προς τα έξω, ή μπορούμε να δώσουμε την αριθμητική τιμή της γωνίας, δηλαδή να πατήσουμε Enter εδώ για να δεχτούμε το Zero Angle ή να, εφόσον είναι το όρθο ενεργοποιημένο, να κλικάρουμε για να δηλώσουμε ότι θα τοποθετηθεί προς τα δεξιά το ακροφύσιο. Στο κάτω μέρος της συγκεκριμένης δεξαμενής, της 004, θα βάλουμε και ένα άλλο ακροφύσιο με φλάτζα αυτή τη φορά. Άρα από εδώ, από τα ακροφύσια, θα επιλέξουμε το Flange Nozzle. Επιλέγουμε την δεξαμενή. Στη συνέχεια, το σημείο όπου θέλουμε να τοποθετήσουμε το ακροφύσιο και μετά, σαν τρίτο, θα δείξουμε με τον προσανατολισμό. Έτσι λοιπόν, είδαμε πώς μπορούμε να βάλουμε και ακροφύσια. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το annotation tag για τα ακροφύσια. Καταρχήν, εάν με το δείκτη του mouse πάμε και ακουμπήσουμε ένα από τα ακροφύσια, εμφανίζεται ένα tooltip που μου λέει το είδος του ακροφυσίου και ποιο είναι το tag το οποίο μπορούμε να εισάγουμε για αυτό το ακροφύσιο. Άρα βλέπετε εδώ ότι μου λέει πρόκειται για ένα single line nozzle με tag N-1, με βάση το συμβολισμό που χρησιμοποιεί για τα ακροφύσια. Το προγραμμένο, το κάτω ακροφύσιο, πρόκειται για ένα flange nozzle και το tag του είναι το N-1.
does do. Είδατε όμως ότι τα ακροφύσια είναι symbols που δεν εμφανίζουν το assign tag πλαίσιο διαλόγου. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ή να πατήσουμε δεξί κλικ πάνω στο symbol και μετά από το συνοπτικό μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε το assign tag, αυτή εδώ την εντολή, για να μας εμφανίσει το assign tag πλαίσιο διαλόγου. Και εδώ να εισάγουμε την πληροφορία την οποία μας ενδιαφέρει. Ο άλλος τρόπος για να εμφανίσουμε το assign tag παράθυρο διαλόγου είναι να πάμε στο Home tab P&ID panel και να πάρουμε από εδώ την εντολή assign tag και να επιλέξουμε το ακροφύσιό μας και να εμφανιστεί πάλι το assign tag παράθυρο διαλόγου. Okay. Φροντίζουμε η ρύθμιση place annotation after assigning tag να είναι τσεκαρισμένη για να μας επιτρέψει μετά πατώντας το κουμπί assign να κλικάρουμε για να βάλουμε το tag του ακροφυσίου. Okay. Το σημείο που θέλουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και επάνω. Αυτό όμως θα το πάρουμε πατώντας δεξί κλικ και assign tag και OK για να τοποθετήσουμε και εδώ το tag του ακροφυσίου. Μπορούμε να πατήσουμε και το F8 για να πενεργοποιήσουμε το ortho και να βάλουμε κάπου εκεί το tag του πάνω ακροφυσίου. OK. Τώρα, για να διορθώσουμε ένα P&ID symbol, όπως είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε τον block editor του προγράμματος. Έστω λοιπόν ότι για τη δεύτερη δεξαμενή, την TAFK005, ότι θέλουμε να αλλάξουμε τη γεωμετρία της. Θέλουμε, ας πούμε, να προσθέσουμε μια γραμμή κάπου σε αυτό εδώ το σημείο και ένα κύκλο. Περίπου σε αυτό εδώ το σημείο που σας δείχνουμε με το σταυρόνυμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε την εντολή Edit Block και να επιλέξουμε το symbol μας, είτε να τοποθετήσουμε το δίκτυο του mouse πάνω στο symbol, να πατήσουμε δεξί κλικ και να πάρουμε την επιλογή Edit P&ID Objects Block. Οπότε εμφανίζεται ο Block Editor του AutoCAD. Okay. Και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυπικές εντολές για να αλλάξουμε τη γεωμετρία μας. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να προσθέσουμε μία γραμμή με την εντολή Line. Εδώ τώρα πρέπει να απενεργοποιήσουμε το Snap, η οποία θα ξεκινάει έστω περίπου από αυτό εδώ το σημείο και θα καταλήγει κάθετα απέναντι. Και επίσης θέλουμε να προσθέσουμε ένα κύκλο στη γεωμετρία μας, του οποίου το κέντρο θα είναι στην κατακόρυφο, στο μέσο περίπου, σε αυτό το σημείο, και έστω ότι θα έχει κάποια ακτίνα, δεν έχει μεγάλη σημασία, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτές τις αλλαγές, και επίσης προσέξτε εδώ ότι το συγκεκριμένο block, έτσι, δεν έχει ακροφύσια. Τα ακροφύσια είναι κάτι τα οποία τα προσθέσαμε manually στο TAFK004, δεν προσθέθηκαν στο 005. Όταν τελειώσουμε λοιπόν εδώ με τις αλλαγές μας, θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Save Changes at Exit Block Editor. Οπότε κοιτάξτε τι έχει γίνει εδώ. Παρόλο που αυτό είναι block, οι δύο δεξαμενές είναι το ίδιο block, το Plan 3D έχει την ικανότητα να αλλάζει μόνο εκείνο το block το οποίο εμείς έχουμε επιλέξει. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε πως πολύ εύκολα μπορούμε να επέμβουμε και να κάνουμε αλλαγές στη γεωμετρία των υπαρχόντων blocks, symbol blocks του σχεδίου μας. Εδώ λοιπόν τελειώνει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Θα πάμε να δούμε ένα θέμα, ίσως το σημαντικότερο από αυτά που θα πούμε σήμερα, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε σωληνώσεις. Η δημιουργία και διόρθωση pipelines και instrumentation lines σε ένα P&ID σχέδιο είναι ένα έργο σημαντικό. Θα δούμε λοιπόν σε συνέχεια πώς μπορούμε να προσθέσουμε pipeline σε ένα P&ID σχέδιο
πώς μπορούμε να συνδέσουμε unassigned lines σε ένα P&ID component, πώς μπορούμε να διορθώσουμε annotations σε lines σε ένα P&ID σχέδιο, να εισάγουμε valves, βαλβίδες δηλαδή, σε ένα P&ID σχέδιο και πώς μπορούμε επίσης, σημαντικό αυτό, να ομαδοποιήσουμε lines σε ένα κοινό line number. Αυτά θα τα δούμε σε συνέχεια. Τα pipelines είναι οι αρτηρίες ενός P&ID σχεδίου. Χωρίς αυτά τα απαιτούμενα υγρά και αέρια δεν μπορούν να μετακινηθούν στο πεδίο του εργοστασίου και να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες λειτουργίες στα παραγόμενα προϊόντα. Αυτά όσον αφορά τα pipelines, τα instrumentation lines είναι εξίσου σημαντικά. Τα instruments, δηλαδή τα μετρητικά όργανα, σας επιτρέπουν να εποπτεύετε τι συμβαίνει στο εσωτερικό των pipelines, στο εσωτερικό των tanks και άλλων συνιστοσών του plant σχεδίου. Η σωστή ανάπτυξη των instrumentation lines είναι κρίσιμη για την καθημερινή ασφάλεια και ομαλότητα των λειτουργιών σε ολόκληρο το εργοστασιακό πεδίο. Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε το Tool Palette και το Schematic Line Palette από το Ribbon. Αυτό το palette περιέχει εργαλεία τόσο για τη σχεδίαση pipelines όσο και για τη σχεδίαση instrumentation lines. Οι διαδικασίες σχεδίασης είναι παρόμοιες, αλλά ο τύπος γραμμής και η θέση τους στο σχέδιο διαφέρουν. Όταν τοποθετείτε ένα pipeline, μπορείτε να προεπιλέξετε το specification και το μέγεθος, το size δηλαδή του pipe, εάν βεβαίως αυτό απαιτείται. Αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει από ένα πτυσσόμενο μενού του Ribbon, από αυτά εδώ τα μενού, από αυτό το μενού που βλέπετε του Ribbon, από το πάνω που αυτή τη στιγμή λέει, από το πάνω πτυσσόμενο μενού επιλέγετε το sign, και από το κάτω πτυσσόμενο μενού, θα το δούμε βέβαια και σε σχετικό παράδειγμα που θα κάνουμε, μπορείτε να επιλέξετε το specification. Το specification είναι μια προδιαγραφή η οποία δηλώνει το είδος των συνδέσεων μεταξύ των pipes που σχεδιάζεται, όπως επίσης και τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων symbols, των διαφόρων εξαρτημάτων τα οποία παρεμβάλλονται στα pipelines. Λόγου χάρη, αν θα βάλουμε κάπου μια βαλβίδα, θα παρεμβάλλουμε μια βαλβίδα κατά μήκος πάνω σε μια σωλήνωση, το πώς θα γίνει η σύνδεση στα άκρα της βαλβίδας. Θα χρησιμοποιηθεί συγκόλληση, θα χρησιμοποιηθεί φλάτζα, συνήθως φλάτζες χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ορίζει το specification, έτσι, του line. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιείται το specification. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία για να προσθέσουμε ένα line στο P&ID σχέδιό μας? Θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε τον τύπο του line από το Tool Palettes. Αν λοιπόν πρόκειται για pipelines, θα πάμε εδώ στην ενότητα των pipelines και θα επιλέξουμε το κατάλληλο pipeline. Αν πρόκειται για instrumentation lines, θα πάμε στην ενότητα των instrumentation lines. Με τα instrumentation lines και γενικά με την προσθήκη μετρητικών οργάνων θα ασχοληθούμε στο επόμενο webinar ή τέλος πάντων σε κάποιο προσεχές webinar. Αφού λοιπόν επιλέξουμε το pipeline, το τύπο του pipeline, στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουμε το σημείο εκκίνησης του line. Επιλέγουμε διαδοχικά σημεία στο χώρο από όπου θα περάσει το συγκεκριμένο pipe και μετά επιλέγουμε το τελικό σημείο εκεί που θα καταλήξει το pipeline. Από τη στιγμή που οι γραμμές που σχεδιάζονται είναι ορθογώνιες και συνήθως είναι ορθογώνιες, χρειάζεται να προσθεθούν ορθές γωνίες. Αυτό γίνεται εξ ορισμού από το πρόγραμμα, να προστίθενται ορθές γωνίες, όμως είναι κάτι το οποίο μπορούμε να απενεργοποιήσουμε αν θέλουμε. Οπότε οι γωνίες και να ενώσουμε δύο σημεία χωρίς να χρησιμοποιήσουμε διάμεσα ορθές γωνίες. Συνήθως όμως χρησιμοποιούνται ορθές γωνίες. Άρα ξεκινάμε από ένα σημείο εκκίνησης, δείχνουμε σημεία στο χώρο και καταλήγουμε στο τελικό σημείο προορισμού
της σωλήνωσης. Ταυτόχρονα, επιλέγοντας τα σημεία αυτά διαδοχικά στο χώρο, ορίζεται και η ροή μέσα στο συγκεκριμένο κλάδο της σωλήνωσης. Αυτό βεβαίως μπορεί να αλλάξει, όπως θα δούμε αργότερα, να επιλέξουμε τη σωλήνωση και να κάνουμε reverse το flow, οπότε να αλλάξει και η ροή του ρευστού ή του αερίου μέσα στη συγκεκριμένη σωλήνωση. Συνήθως όμως η κατεύθυνση της ροής είναι με τη σειρά με την οποία εμείς επιλέγουμε τα διάφορα σημεία. Σύνδεση ενός line με ένα component. Συνήθως τα lines ξεκινούν και τερματίζουν σε ένα component στο P&ID, στο P&ID σχέδιό μας, συνήθως, έτσι, γιατί μπορεί να ξεκινάει από ένα αυθαίρετο σημείο, έτσι, το οποίο δεν ανήκει πουθενά. Συνήθως όμως τα pipelines ξεκινάνε και καταλήγουν σε κάποιο component του σχεδίου μας. Αυτή η επιλογή δεν είναι δυνατή κάποιες φορές. Ας πούμε για παράδειγμα εδώ, σε αυτό το παράδειγμα, όπου έχετε μια ανοιχτή δεξαμενή, όπου παίρνουμε μια παροχή από ένα vessel που υπάρχει εδώ στο πάνω μέρος και καταλήγει η σωλήνωση λίγο πιο πάνω από το άνοιγμα της δεξαμενής. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο ακροφύσιο για να γίνει η σύνδεση. Θα πρέπει όμως να υπάρχει δυνατότητα να οριστεί η πληροφορία ότι αυτό εδώ το άκρο της σωλήνωσης συνδέεται με τη δεξαμενή TAFK007. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από λειτουργία του προγράμματος που μας επιτρέπει να συνδέσουμε το άκρο της σωλήνωσης με ένα σύμβολο, με ένα component, παρόλο που δεν υπάρχει σημείο σύνδεσης. Οπότε, όταν τοποθετήσουμε μετά το δίκτυο του mouse πάνω στη σωλήνωση, θα μας λέει ότι η συγκεκριμένη σωλήνωση ξεκινάει from TAFK001, είναι αυτό εδώ το πάνω vessel, και καταλήγει στο TAFK007, που είναι η κάτω εδώ, η ανοιχτή δεξαμενή. Σύνδεση line με ένα component. Ποια είναι η διαδικασία? Για να γίνει η σύνδεση, θα πρέπει να επιλέξουμε το line, να πατήσουμε δεξί κλικ από το συνοπτικό μενού, να επιλέξουμε το Schematic Line Edit και στη συνέχεια Attach to Component, να δείξουμε το component, δηλαδή τη δεξαμενή στην προκειμένη περίπτωση, και στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουμε και το Endpoint, το οποίο υποτίθεται ότι συνδέεται με το συγκεκριμένο σύμβολο. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Επιλέγουμε το line, δεξί κλικ, schematic line edit, συνέχεια attach to component, επιλέγουμε το σύμβολο και μετά επιλέγουμε το endpoint, όπου εκεί γίνεται η σύνδεση. Όπως είδατε, έχουμε annotation με tags για τα symbols, με τον ίδιο τρόπο έχουμε annotation και για τα lines, δηλαδή η πληροφορία που μας λέει τι είναι το συγκεκριμένο pipeline ή το συγκεκριμένο pipeline που υπάρχει μέσα στο σχέδιό μας. Αυτή η πληροφορία συνήθως είναι το size, δηλαδή η διάμετρος της σωλήνωσης, το spec το οποίο χρησιμοποιείται, είναι το pipeline group service, δηλαδή το τι κάνει ο συγκεκριμένος κλάδος. Το CWS που βλέπετε εδώ σημαίνει Cool Water System, δηλαδή πρόκειται για ένα κλάδο μέσα στον οποίο κινείται νερό, ψύχη δηλαδή κάτι. Αυτό λοιπόν είναι το service. Και μετά υπάρχει το Pipeline Group Line Number στο κάτω μέρος. Είναι ένα χαρακτηριστικό νούμερο το οποίο προσδίδεται μπορούμε να το κάνουμε assign σε μια ομάδα από pipelines που κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Το νούμερο αυτό το συμπληρώνει ο χρήστης σύμφωνα με την δικιά του, σύμφωνα με τη βούληση, σύμφωνα με αυτό που τον εξυπηρετεί μέσα στο σχέδιό του. Αυτό λοιπόν είναι το annotation που μπορούμε να τοποθετήσουμε. Φυσικά, ανάλογα με το τι annotation style χρησιμοποιούμε, έχει να κάνει και η πληροφορία που θέλουμε να αποτυπώνεται. Έτσι, μια τυπική αποτύπωση tag για lines είναι αυτή εδώ.
που βλέπετε. Θέλουμε λοιπόν το size, το spec, το pipeline group service και το pipeline group line number. Φυσικά αυτά μπορούν να αλλάξουν. Μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει το δικό του style tag που θέλει να χρησιμοποιεί στο σχέδιό του. Ένα άλλο θέμα είναι η εισαγωγή βαλβίδων σε P&ID σχέδια. Και η εισαγωγή βαλβίδων είναι ένα κρίσιμο θέμα, διότι ελέγχουν τη ροή μέσα από διαφόρους τύπους σωληνώσεων. Όταν εισάγεται valves σε ένα pipeline, το pipeline αυτόματα κόβεται στο σημείο εισαγωγής του valve και επίσης το valve προσανατολίζεται με το pipeline. Αν δηλαδή το pipeline είναι οριζόντιο, η βαλβίδα θα μπει και αυτή οριζόντια. Αν είναι κατακόρυφη, θα μπει κατακόρυφα. Άρα ο άξονας του valve symbol προσανατολίζεται με την κατεύθυνση του pipeline πάνω στο οποίο επιλέγετε να τοποθετήσετε το valve. Επίσης κάτι άλλο είναι ότι υπάρχουν κάποια valves τα οποία χαρακτηρίζονται σαν directional valves. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται πάνω σε κάποιο line θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την κατεύθυνση της ροής. Όπως βλέπετε εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχουμε τοποθετήσει αυτό το check valve, το H-129. Αυτό βλέπετε ότι έχει αυτόματα προσανατολιστεί με την κατεύθυνση της ροής που είναι από αριστερά προς τα δεξιά και μάλιστα εάν αλλάξουμε την κατεύθυνση της ροής πάνω στο pipeline θα δείτε ότι θα αλλάξει και η κατεύθυνση και ο προσανατολισμός του συγκεκριμένου valve. Είναι αρκετά έξυπνο το plant 3D έτσι ώστε να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει και την κατεύθυνση της βαλβίδας. Αυτό όμως δεν το κάνει με όλα τα symbols που μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω σε κάποιο pipeline. Θα δείτε στο παράδειγμα που θα κάνουμε στη συνέχεια ότι αυτό δεν συμβαίνει για τους μειωτήρες. Αν δηλαδή έχουμε τοποθετήσει έναν μειωτήρα πάνω στο pipeline και αλλάξουμε την κατεύθυνση της ροής του pipeline, δεν αλλάζει η κατεύθυνση του μειωτήρα, θα πρέπει να επέμβουμε manually εμείς εκεί. Θα το δούμε στο παράδειγμα που θα κάνουμε στην εφαρμογή που θα κάνουμε σε λίγο. Μία αναφορά το τι σημαίνει grouping lines. Μπορούμε να δημιουργήσουμε group lines όταν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε διάφορα pipeline segments σε ένα pipeline group. Ο λόγος για να το κάνουμε αυτό είναι ότι το pipeline group φέρει το line number και την service πληροφορία. Πολύ σημαντικά αυτά τα δύο. Όταν λοιπόν βάζετε κάποιους κλάδους pipeline στο ίδιο group, αυτομάτως αυτοί φέρουν το ίδιο line number και την ίδια service πληροφορία. Όταν λέμε service εννοούμε στην ουσία την πληροφορία το τι κάνει το συγκεκριμένο pipeline group. Μπορεί να είναι CWS, δηλαδή Cool Water System ή HWS, Hot Water System. Εντάξει, αυτό είναι το λεγόμενο service. Τυπικά λοιπόν δημιουργείται μία line σύστα η οποία απαρτίζεται από pipeline group πληροφορία. Το line number αποτελεί μία σημαντική πληροφορία για αυτή τη λίστα. Όταν ξεκινήσετε τη σχεδίαση ενός line από ένα υπάρχον line, αυτό συμπεριλαμβάνεται στο line group του υπάρχοντος line. Αν λοιπόν υπάρχει ήδη ένα pipeline μέσα στο σχέδιό σας, αυτό από εξορισμού έχει και κάποιο pipeline number. Αν λοιπόν από το συγκεκριμένο pipe ξεκινήσετε έναν δεύτερο κλάδο, τότε αυτός ο δεύτερος κλάδος, επειδή τον ξεκινήσατε από το υπάρχον, ο pipe θα πάρει το υφιστάμενο line number του κλάδου. Όταν όμως κάνετε το αντίθετο, δηλαδή ξεκινήσετε από κάποιο σημείο εξωτερικά ενός pipeline και καταλήξετε πάνω σε αυτό, τότε δεν συμβαίνει αυτό και θα πρέπει με λειτουργίες, με χειρισμούς πρόσθετους για το δεύτερο αυτό pipeline το οποίο σχεδιάζετε να προσθέσετε εσείς το line number του. Θα το δούμε και αυτό σε παράδειγμα που θα κάνουμε. Τώρα η εντολή για να βάλουμε στο ίδιο group line κάποια pipelines είναι αυτή εδώ η make group που υπάρχει στο ribbon. Οπότε επιλέγουμε τα pipelines που θέλουμε να μπουν στο ίδιο group. Το πρώτο που θα επιλέξουμε είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει και το line number και το system
για τα επόμενα που θα επιλέξουμε για να μπουν στο group, και αυτό ακριβώς βλέπετε ότι συμβαίνει σε αυτό εδώ το σημείο, όπου έχουμε επιλέξει το να συνδέσουμε στο κάτω εδώ υπάρχουν pipeline, τον πάνω κλάδο, τον άνω κατακόρυφο κλάδο, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία make group. Σαν τελευταίο θέμα θέλουμε να σας αναφέρουμε τον P&ID Painter. Αυτό είναι μια δυνατότητα η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε override τα υπάρχοντα χρησιμοποιούμενα χρώματα από το Plant 3D για την απόδοση των διαφόρων lines. Στο προηγούμενο webinar έχουμε αναφέρει ότι χρησιμοποιείται κάποιο συγκεκριμένο φάσμα χρωμάτων από το Plant 3D για να παραστήσουμε στα σχέδιά μας τις σωληνώσεις, τα διάφορα εξαρτήματα που βάζουμε σε αυτά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μέσα στο Project Setup, στην ενότητα P&IDWG Settings, υπάρχει μία επιλογή που μας επιτρέπει να κάνουμε override αυτά τα χρώματα με κάποιο άλλο δικό μας χρώμα, έτσι ώστε να είναι περισσότερο αντιληπτό σε εκείνον ο οποίος εποπτεύει το P&ID σχέδιο τι κάνει ο κάθε κλάδος. Αν πρόκειται δηλαδή, και αυτό μπορεί να γίνει με κάποιο κριτήριο που μπορεί να είναι είτε το μέγεθος των αγωγών, δηλαδή χρωμάτισέ μου με μπλε χρώμα όλες εκείνες τις σωληνώσεις οι οποίες έχουν διάμετρο 4 ίντσες, ή χρωμάτισέ μου με κόκκινο χρώμα όλες εκείνες τις σωληνώσεις που είναι hot water system, ανήκουν δηλαδή σε αυτό το σύστημα. Πρόκειται λοιπόν για ένα override. Προβλέπεται και αυτή η διαδικασία από το πρόγραμμα. Θα τη δούμε στην εφαρμογή που θα κάνουμε αμέσως, την τρίτη και τελευταία εφαρμογή μας. Κλείνουμε το προηγούμενο παράδειγμα, χωρίς να αποθηκεύσουμε τα σχέδιά μας. Και θα δουλέψουμε με ένα καινούριο project. Το οποίο είναι το Place Lines and Line Components. Ας το πάρουμε για συντομία από την τυσσόμενη λίστα εδώ των project μας. Okay. Βλέπετε ότι αυτό το project έχει ήδη ορισμένους κάποιους καταλόγους και κάποια σχέδια τα οποία εμείς θα χρησιμοποιήσουμε. Το σχέδιο που θα δουλέψουμε είναι το PID002. Σε αυτή λοιπόν την εφαρμογή θα προσθέσουμε pipelines για να συνδέσουμε equipments, τα equipments που βλέπετε στο σχέδιό σας. Και επίσης στη συνέχεια θα προσθέσουμε valves, βαλβίδες και reducers, μειωτήρες, τα pipelines για να ολοκληρώσουμε το σχέδιο. Okay. Έχουμε λοιπόν δύο vessels, δύο κλειστές δεξαμενές, ένα λάκτη εδώ, μία φυγόκεντρο αντλία και μία ανοιχτή δεξαμενή. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν τα απαραίτητα pipelines και το συνοδευτικό annotation για να συνδέσουμε αυτά τα συγκεκριμένα symbols που έχουμε εισάγει από τις βιβλιοθήκες. Είδαμε σε προηγούμενη εφαρμογή πώς γίνεται αυτό μέσα στο σχέδιό μας. Okay, ξεκινάμε λοιπόν τη σχεδίαση αφού βεβαιωθούμε ότι χρησιμοποιούμε το κατάλληλο workspace και το κατάλληλο palette στο σχέδιό μας. Απενεργοποιώ το grid για να μην με εμποδίζει. Πάμε λοιπόν να σχεδιάσουμε, να δημιουργήσουμε ένα pipeline. Οπότε από το tool palettes, P&ID, pip, lines, pipelines, θα επιλέξουμε το primary line segment, έτσι, πρόκειται για κύριο κλάδο γραμμής που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Κλικάρουμε λοιπόν εδώ
και θα ξεκινήσουμε από ένα σημείο, έτσι εδώ κάπως αυθαίρετο, πάνω από, από τη δεξαμενή ΤΑΦΚΑΠΑ04. Συνεχίζουμε οριζόντια. Εδώ θα ζουμάρουμε και θα πάρουμε περασιά από το midpoint του δοχείου ΤΑΦΚΑΠΑ05 και θα καταλήξουμε μέχρι κάθετα εδώ, στο πάνω μέρος του δοχείου ΤΑΦΚΑΠΑ05. Παρατηρήστε ότι αυτομάτως με τη σχεδίαση του pipeline έχει προσθεθεί nozzle, μόλις ακουμπήσαμε κάποιο υπάρχον symbol, και επίσης έχει με βελάκια αποτυπωθεί η ροή του υγρού μέσα στο συγκεκριμένο pipe με βάση τη σειρά με την οποία έχουμε επιλέξει τα σημεία μας. Okay. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε πάλι ένα pipeline, primary line segment, από το κάτω μέρος της δεξαμενής ΤΑΦΚΑΠΑ05. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ, από κάποιο σημείο. Φυσικά μπορώ, αντί να χρησιμοποιήσω τον nearest, κατά τα γνωστά, να χρησιμοποιήσω τα γνωστά εργαλεία OSNAP του AutoCAD για να πάω σε συγκεκριμένη απόσταση από τη βάση της δεξαμενής, έτσι. Όλα αυτά μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό τώρα δεν το κάνω εδώ για λόγους συντομίας. Στη συνέχεια φέρνουμε περασιά μέχρι το μέσο εδώ της δεξαμενής για να δείξουμε το δεύτερο σημείο και μετά σταματάμε κάπου περίπου πάνω από το άνοιγμα της δεξαμενής. Πατάμε Enter για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Τώρα, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα μερικούς κλάδους στο σχέδιό μας. Primary line segment, έστω ότι ξεκινάμε εδώ από το κάτω μέρος, midpoint της δεξαμενής, περασιά μέχρι την αναρρόφηση της αντλίας, σε αυτό εδώ το σημείο, και μετά καταλήγουμε στην αναρρόφηση της αντλίας. Okay. Ένας άλλος κλάδος που θέλουμε να προσθέσουμε είναι από την κατάθλιψη της αντλίας μέχρι έστω σε αυτό εδώ το ύψος, μετά προς τα δεξιά οριζόντια, παίρνουμε περασιά από το ακροφύσιο που υπάρχει εδώ στο κάτω σημείο του vessel και μετά καταλήγουμε σε αυτό το ακροφύσιο με snap midpoint. Άλλος κλάδος είναι που πρέπει να προσθέσουμε για το σχέδιό μας. Είναι μια παροχή που έρχεται κάπου από αυτό εδώ το σημείο. Σε άλλο webinar θα δούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε παραπομπές σε άλλα σχέδια. Θα το δούμε αυτό σε μελλοντικό webinar. Μέχρι περίπου αυτό το ύψος και μετά να καταλήξουμε εδώ σε αυτόν τον κόπο για να δημιουργήσουμε και αυτό τον κλάδο. Πολύ ωραία. Τώρα θέλουμε να πάρουμε μία παροχή από αυτό το ακροφύσιο του εναλλάκτη ε005, η οποία θα καταλήγει στο πάνω μέρος εδώ της δεξαμενής ΤΑΦΚΑΠΑ05. Αυτή όμως η σχεδίαση θα γίνει όχι επιλέγοντας το primary line segment, αυτή τη λειτουργία, θα πάμε στο ribbon, στο schematic line panel. Θα επιλέξουμε την διάμετρο της σωλήνωσής μας. Βλέπετε εδώ τις διαθέσιμες διαμέτρους σωλήνωσης. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε και unassigned, έτσι. Δηλαδή, unassigned σημαίνει ότι ναι, θα σχεδιάσουμε τη σωλήνωση, αλλά ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει τι διάμετρο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει εκ των υστέρων. Εννοείται ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε την λίστα των διαμέτρων που υπάρχει εδώ. Όμως από τώρα, για να συνεχίσουμε την άσκηση, θα επιλέξουμε 4 ίντσες σωλήνωση. Εδώ βλέπετε την λίστα των διαθέσιμων specs. Φυσικά μπορούμε να ορίσουμε και άλλα specs σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας ή με αυτά που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας, ή να αφήσουμε το spec και αυτό unassign και μελλοντικά να ορίσουμε ποιο spec αφορά τη συγκεκριμένη σωλήνωση.
Εδώ θα επιλέξουμε CS300 σαν spec. Πολύ ωραία, και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την εντολή, την draw, για να σχεδιάσουμε τη σωλήνωσή μας, που ξεκινάει από αυτό το σημείο, συνεχίζει προς τα πάνω μέχρι περίπου σε αυτό εδώ το ύψος και καταλήγει. Κοιτάξτε, τώρα θα προσθέσει ακροφύσιο σε αυτό το σημείο. Βλέπετε λοιπόν ότι προσθέτει ακροφύσιο, και μάλιστα το ίδιο του ακροφυσίου που θα προσθέσει εξαρτάται από το συγκεκριμένο spec. Είναι πληροφορία δηλαδή που αντλεί από το spec. Από εκεί ξέρει τι είδους ακροφύσιο θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα θα προσθέσουμε ορισμένα tags, δεδομένα, στο σχέδιό μας. Και πρώτα απ' όλα θα πάμε εδώ, σε αυτόν τον κλάδο, στο κάτω μέρος, για να προσθέσουμε την πληροφορία του tag. Αυτό γίνεται ακουμπώντας. Κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω εδώ είναι ότι μπορούμε να διορθώσουμε την θέση κάποιου κλάδου στο χώρο, εάν το επιλέξουμε και στη συνέχεια χρησιμοποιήσουμε τα αντίστοιχα grips τα οποία εμφανίζονται. Μπορούμε να μεταβάλουμε το μήκος του, τη θέση του, έτσι κτλ. Κτλ. Εάν πατήσετε δεξί κλικ πάνω σε ένα pipeline, από το συνοπτικό μενού που εμφανίζεται, η επιλογή Assign Tag εμφανίζει το Assign Tag παράθυρο διαλόγου. Παρατηρήστε εδώ ότι ήδη έχει την πληροφορία του size και του spec, έτσι, ήταν αυτά τα οποία υπήρξαν, είχαν επιλεγεί μέσα σε αυτή εδώ τη λίστα. Χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτές οι τιμές εξορισμού. Αν όμως κάποιος θέλει, μπορεί να τα αλλάξει αυτά εδώ μέσα από τα αντίστοιχα size και spec πτυσσόμενα μενού που εμφανίζονται. Εντάξει. Όπως θα κάνουμε εμείς εδώ τώρα, και θα του πούμε ότι δεν θέλουμε αυτή η διάμετρος να είναι 4 ίντσες, θέλουμε να είναι 6 ίντσες. Το δε χρησιμοποιούμενο πρότυπο θέλουμε να είναι κάποιο άλλο, το 1HS01. Αυτό εδώ. Επίσης, σαν pipeline group service, θέλουμε να είναι cool water return. CWR. Pipeline group line number θα συμπληρώσουμε 001. Okay. Τι άλλο εδώ. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πατάμε assign και τοποθετούμε το tag εδώ στο κάτω μέρος από τη σωλήνωσή μας. Okay. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε το annotation και για τους υπόλοιπους κλάδους. Τώρα για χάρη συντομίας δεν θα το κάνουμε αυτό, είδατε ήδη πώς γίνεται. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον να δείξουμε είναι το πώς μπορούμε να συνδέσουμε αυτό το κατακόρυφο κλάδο με τη δεξαμενή μας. Αν πάμε και τοποθετήσουμε το δίκτυο του mouse και τον αφήσουμε να ηρεμήσει, δεν κινούμε δηλαδή το mouse πάνω από τον κατακόρυφο κλάδο, βλέπετε ότι αυτός ο κλάδος ξεκινάει από τη δεξαμενή TAFK05, αλλά καταλήγει σε κάτι το οποίο είναι unassigned, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό το άκρο δεν ξέρει ότι συνδέεται με τη δεξαμενή TAFK06. Okay. Γι' αυτό λέει to άνω κάτω τελεία unassign. Για να κάνουμε λοιπόν assign αυτό το κλάδο στο TAFK06, πατάμε δεξί κλικ και στη συνέχεια από τις επιλογές Sematic Line Edit, παίρνουμε την επιλογή Attach to Component, Select the Component to Attach to, διαλέγουμε την δεξαμενή, επιλέγουμε τη δεξαμενή, προσέξτε ότι δεν επιλέγουμε το tag, όχι το tag, τη δεξαμενή πρέπει να επιλέξουμε, okay. Και μετά μας ζητάει να ορίσουμε το endpoint που θα κάνουμε attach, εδώ θα επιλέξουμε με κάποιο snap το endpoint
του κατακόρυφου κλάδου. Τώρα, εάν αφήσουμε με το tooltip να ελέγξουμε, βλέπετε ότι ο συγκεκριμένος κλάδος ξεκινάει από το TAFK005, που είναι αυτό εδώ το οχείο, και καταλήγει στο TAFK006, που είναι αυτή εδώ η δεξαμενή στο κάτω μέρος. Θα δούμε λιγάκι το line grouping. Έστω λοιπόν εδώ ότι εάν τοποθετήσουμε το δίκτυο του mouse πάνω σε αυτόν εδώ το κλάδο, βλέπετε ότι υπερφωτίζεται ο κλάδος και τα symbols τα οποία αυτό συνδέει. Ενώ όταν ακουμπήσουμε αυτόν τον κλάδο, βλέπετε ότι γίνεται highlighted μόνο το οριζόντιο και το κατακόρυφο segment του συγκεκριμένου κλάδου. Πώς μπορούμε λοιπόν να βάλουμε στο ίδιο line group τους δύο αυτούς κλάδους? Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την εντολή make group. Για να γίνει αυτό, επιλέγουμε από το home tab line group panel την εντολή make group, επιλέγουμε εκείνο τον κλάδο στον οποίο θέλουμε να συνδέσουμε τον δεύτερο, να γκρουπάρουμε το δεύτερο κλάδο, άρα κάνουμε ένα κλικ εδώ. Και στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουμε τα lines που θέλουμε να μπουν στο group αυτό. Επιλέγουμε αυτό το δεύτερο κλάδο, πατάμε enter. Και κοιτάξτε τώρα, μόλις το κάναμε αυτό, μόλις ακουμπήσουμε έναν από τους δύο κλάδους, υπερτονίζεται και ο άλλος κλάδος. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι δύο κλάδοι ανήκουν στο ίδιο group. Εάν θέλουμε να βγάλουμε ένα κλάδο από το group, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Edit Group, που μας επιτρέπει να αφαιρέσουμε κλάδους από ένα group ή να προσθέσουμε και άλλους κλάδους, ή να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Select Group για να επιλέξουμε το group που των pipelines που ανήκουν στο τα pipelines που ανήκουν στο ίδιο group. Okay. Έστω λοιπόν ότι τώρα θέλουμε να προσθέσουμε ένα μειωτήρα εδώ στο πάνω μέρος του σχεδίου μας. Θα πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε τον μειωτήρα, όμως πριν το κάνουμε αυτό, καλό θα είναι να ορίσουμε καλύτερα την προδιαγραφή του συγκεκριμένου κλάδου, γιατί κοιτάξτε, όταν τον ακουμπάμε, μας λέει ότι ναι μεν η διάμετρος της σωλήνωσης είναι 4 ίντσες, με specification CS300, αλλά του λείπουν πράγματα. Του λείπει το pipeline number και επίσης του λείπει και η πληροφορία του system και στη θέση τους εμφανίζονται ερωτηματικά. Για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε αυτό και ό,τι άλλο στοιχείο μας ενδιαφέρει, θα πρέπει να ακουμπήσουμε στο συγκεκριμένο κλάδο, να πατήσουμε δεξί κλικ, να επιλέξουμε Assign Tag για να εμφανιστεί το Assign Tag παράθυρο διαλόγου και εδώ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχεδίασης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλάζουμε τη διάμετρο, το κάνουμε 6 ίντσες και επίσης θα αλλάξουμε και το Specification. Ας πάρουμε ένα από αυτά τα τελευταία, το CS150. Σαν System θα επιλέγουμε ότι είναι CWR, δηλαδή Cool Water Return, μάλλον όχι, όχι Return, Supply, Cool Water Supply. Τι άλλο εδώ, Pipeline Group Line Number, ας πούμε 1000, σαν αρρύθμιση, πολύ ωραία. Assign, στο βάλουμε από πάνω το tag, για να μπορούμε να το βλέπουμε, έτσι να ξέρουμε συγκεκριμένα τι είναι αυτό. Τι είναι αυτός εδώ ο κλάδος. Πολύ ωραία. Εάν χρησιμοποιήσουμε την εντολή Assign Tag για να κάνουμε Assign το tag σε αυτόν εδώ το κλάδο, παρατηρήστε ότι επειδή εδώ αυτό το κατακόρυφο, αυτή η κατακόρυφη γραμμή είναι segment του ιδίου κλάδου, η πληροφορία είναι και γι' αυτό ίδια με την προηγούμενη. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι όταν πατήσετε Assign, εντάξει, αυτό μπορεί να μπει, αυτό μπαίνει παράλληλα
προς το συγκεκριμένο segment. Και έτσι εδώ έχετε οριζόντια τοποθέτηση του tag, ενώ εδώ έχετε κατακόρυφη τοποθέτηση του tag. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να τοποθετήσουμε έναν μειωτήρα σε αυτό εδώ το σημείο. Οι μειωτήρες είναι στην παλέτα, στο tab fittings, στο piping fittings, εδώ στο πάνω μέρος. Έστω λοιπόν ότι επιλέγουμε ένα μειωτήρα, τον οποίο τοποθετούμε περίπου σε αυτό εδώ το σημείο. Παρατηρήστε εδώ όμως ότι επειδή αυτό το οριζόντιο τμήμα έχει ενιαίο μήκος, μας λέει ότι ο μειωτήρας είναι 6x6. Ωραία. Εάν πάμε τώρα στην αριστερή πλευρά, αριστερά από το μειωτήρα, πατήσουμε δεξί κλικ σε αυτό το οριζόντιο τμήμα, σε αυτό το οριζόντιο segment, και στο tag assign αλλάξουμε την πληροφορία της διαμέτρου από 6, την κάνουμε 4 και μετά assign. Κοιτάξτε τι έγινε. Βλέπετε ότι άλλαξε η πληροφορία του tag για το κομμάτι αυτό της σωλήνωσης και επίσης άλλαξε και ο προσανατολισμός του μειωτήρα όπως θα έπρεπε να αλλάξει. Έτσι, δηλαδή έχεις ένα μειωτήρα τώρα, εδώ έρχεται διάμετρο 4 ίντσες και καταλήγει εδώ από την άλλη πλευρά να είναι 6 ίντσες η διάμετρος του σωλήνα. Δυστυχώς όμως αυτό το κατακόρυφο tag που έχουμε τοποθετήσει δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Βλέπετε εδώ ότι μας λέει 4 ίντσες, ενώ τι θα έπρεπε να μας λέει, θα έπρεπε να μας λέει 6 ίντσες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αλλάξει manually ο χρήστης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την εντολή Erase για να σβήσει το συγκεκριμένο tag και μετά να χρησιμοποιήσει, πατήσει δεξί κλικ, Assign Tag και να αλλάξει την διάμετρο σε 6 ίντσες. Το Assign Tag παράθυρο διαλόγου κατάλαβε ότι εδώ η διάμετρος είναι 6 ίντσες. Πατάμε Assign. Οπότε μπορούμε να το τοποθετήσουμε εδώ. Και έτσι τώρα έχουμε την σωστή. Έχουμε το σωστό tag, τη σωστή αποτύπωση. Για να δούμε τι θα γίνει. Εάν επιλέξουμε τον μειωτήρα και τον σβήσουμε. Έτσι, τον επιλέγουμε, πατάμε δεξί κλικ και του λέμε Erase. Τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Το οποίο μας λέει, θα πρέπει εδώ να αποφασίσουμε, εντάξει, σβήνουμε το μειωτήρα, ποια θα είναι η διάμετρος της σωλήνωσης πάνω στην οποία είναι τοποθετημένος ο μειωτήρας. Θα είναι οι 4 ίντσες ή θα είναι οι 6 ίντσες. Έστω λοιπόν ότι επιλέγουμε ότι η διάμετρος αυτής της σωλήνωσης θα είναι οι 6 ίντσες, οπότε επιλέγουμε εδώ 6 inch, continue. Βλέπετε ότι αφαιρείται από εδώ και εδώ αλλάζει η διάμετρος στο tag της σωλήνωσης από 4 που ήταν εδώ, άλλαξε και έγινε 6. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε συνέπεια όσον αφορά τον ορισμό τον ορισμό του tag και στο κατακόρυφο κλάδο και στον οριζόντιο κλάδο. Ας δούμε ένα τελευταίο. Θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε στο σχέδιό μας ένα segment breaker. Το segment breaker είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του tool palette, είναι στο non-engineering tab, στην ενότητα miscellaneous symbols. Το segment breaker είναι ένας συμβολισμός που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου σε κάποιο σημείο ενός segment θέλουμε να δηλώσουμε ότι αριστερά από το segment breaker ακολουθείται ένας alpha specification, ενώ δεξιά από το segment breaker ακολουθείται κάποιο άλλο specification. Μερικές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό, δηλαδή να έχουμε ένα κλάδο και μέχρι κάποιο σημείο να χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο specification, ενώ από κάποιο σημείο και έπειτα να
χρησιμοποιείτε ένα άλλο specification. Για να το δηλώσετε αυτό στο σχέδιό σας, ένα P&ID σχέδιο, χρησιμοποιείτε αυτό το symbol, το segment breaker. Το επιλέγουμε, έστω λοιπόν ότι αυτό το τοποθετούμε σε αυτό το σημείο. Okay. Το segment breaker symbol διαβάζει ποιο είναι το χρησιμοποιούμενο schedule αριστερά και δεξιά και ανάλογα ενημερώνει τα tags του. Okay. Εάν όμως εμείς αλλάξουμε δεξιά από το segment breaker το specification, πάμε δηλαδή εδώ, πατήσουμε δεξί κλικ και χρησιμοποιήσουμε την επιλογή assign tag και του πούμε ότι το specification δεν θέλουμε να είναι CS300 αλλά CS150, τσεκάρω το place annotation after assign tag διότι θέλω να διατηρήσω το ήδη υπάρχουν, δεν θέλω να το ξαναβάλω στο σχέδιό μου. Πατήσουμε assign, παρατηρήστε ότι η πληροφορία αλλάζει εδώ και το segment breaker καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να ενημερώσει το annotation που υπάρχει σε αυτό εδώ το σημείο, έτσι ώστε να δείχνει πως αριστερά ο κλάδος που έρχεται είναι το specification CS300, ενώ δεξιά είναι CS150. Τελειώνοντας, ας δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε μία βαλβίδα μέσα στο σχέδιό μας. Έστω ότι θέλουμε να εισάγουμε μία βαλβίδα σε αυτό εδώ το σημείο που είναι στην αναρρόφηση της αντλίας. Okay. Οι βαλβίδες είναι στο tab valves. Έστω ότι θέλουμε να εισάγουμε ένα gate valve σε αυτό εδώ το σημείο. Επιλέγουμε το symbol της βαλβίδας από την παλέτα μας και κοιτάξτε εδώ ότι αν ακουμπήσουμε σε αυτό το κατακόρυφο κλάδο προσανατολίζεται ο άξονας της βαλβίδας παράλληλα με το κατακόρυφο κλάδο, ενώ εάν πάμε σε αυτό εδώ το σημείο που τελικά θα κλικάρουμε για να μπει η βαλβίδα, αυτό μπαίνει οριζόντια και έχουμε και την αντίστοιχη πληροφορία όσον αφορά τη διάμετρο. Στη συνέχεια θα βάλουμε σε αυτό εδώ το οριζόντιο segment που ξεκινάει από την κατάθλιψη της αντλίας και καταλήγει κάτω εδώ σε αυτό το ακροφύσιο του εναλλάκτη, θα εισάγουμε ένα check valve, διότι όπως είπαμε προηγουμένως τα check valves μπορούν και αναγνωρίζουν την κατεύθυνση της ροής. Άρα αν από εδώ επιλέξουμε check valve και το βάλουμε σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπετε ότι λαμβάνει υπόψη του την κατεύθυνση της ροής, ενώ εάν βάζαμε ένα check valve σε αυτό το σημείο, βλέπετε ότι μπαίνει ανάποδα. Μπαίνει ανάποδα. Εάν όμως πάνω στον κλάδο πατήσουμε δεξί κλικ και πάρουμε την επιλογή από το πτυσσόμενο μενού Schematic Line Edit, πάρουμε την επιλογή Reverse Flow, για να αλλάξουμε την κατεύθυνση, αλλάζει, βλέπετε τα βελάκια, η κατεύθυνση της ροής, αλλά επίσης αλλάζει και η κατεύθυνση του check, ο προσανατολισμός του check valve. Γιατί το συγκεκριμένο symbol τραβάει την πληροφορία αυτή από την σωλήνωση πάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί. Αυτό δυστυχώς δεν ισχύει για τους μειωτήρες. Στους μειωτήρες, όταν αλλάξουμε την κατεύθυνση της ροής του αγωγού, δεν αλλάζει η κατεύθυνση του μειωτήρα. Θα πρέπει manual εμείς να πάμε και να αλλάξουμε την κατεύθυνση του μειωτήρα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στα P&ID σχέδια. Κάτσε λιγάκι παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι τα βρήκατε ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Καλό σας απόγευμα και ελπίζουμε ότι θα τα ξαναπούμε σε κάποιο μελλοντικό μας webinar.